Για μας, σαν Εμπορικός Σύλλογος Λαμίας, είναι αδιανόητο να δημιουργούνται τέτοιου είδους προβλήματα στο παραένα και την ώρα που η αγορά ταλανίζεται από μεγάλα οικονομικά προβλήματα. Θα έπρεπε το αρμόδιο Υπουργείο να έχει διευκρινίσει από μέρες πριν και να έχει βγει και να έχει πει ότι μιλάει μόνο για την αγορά της Αθήνας. Από εκεί και πέρα, έχω να πω ότι σε μια κατηδίαν συνάντηση που είχα με τον κύριο Στάικο, τον Αντιπεριφερειάρχη, μου δήλωσε ότι η αγορά θα λειτουργήσει κανονικά με το πρόγραμμα που έχει βγάλει ο κατατόπους Εμπορικός Σύλλογος. Ως εκ τούτου λοιπόν, τα καταστήματα κανονικά αύριο θα λειτουργήσουν από τις 10.30 μέχρι τις 4.30. Όσον αφορά το πώς πάει η αγορά κατά την περίοδο των γιορτών του Πάσχα, θα πρέπει να πούμε ότι το καλάθι που κρατούσαμε εξ αρχής ήταν μικρό, μόνο και μόνο γιατί η περίοδο του Πάσχα έπεφτε στο τέλος του μήνα. Ως εκ τούτου ήταν αδύνατο οι καταναλωτές να μπορέσουν να κρατήσουν χρήματα προκειμένου να καταναλώσουν σύμφωνα με τις ανάγκες που είχαν τα καταστήματα. Υπάρχει μια σχετική κίνηση, η οποία όμως δεν είναι ικανή για να φέρει το επιθυμητό. Μένουν ακόμα όμως 2 μέρες, Μεγάλη Παρασκευή και Μεγάλο Σάββατο, και πιστεύουμε ότι θα πάνε λίγο καλύτερα τα πράγματα, μιας και παραδοσιακά οι Ρούμελοι ήταν σημείο αναφοράς για να περνάνε οι ετεροδημότες τις μέρες αυτές της Άγιας του Πάσχα. Περιμένουμε λοιπόν αύριο και ξένο κόσμο στην πόλη μας, που πιστεύουμε ότι θα τονώσει την αγορά.